Ο φαλακρός των GL Show είναι ο πατέρας του μικρού. Και μου στέλνει ο πατέρας. Καλησπέρα. Είμαι ο Ραφαέλ, Ραφάριο. Θέλω να σου εξηγήσω κάτι. Χθες βγήκε το βίντεο σου, πρέπει να μιλήσουμε για το GL Show. Και από την πρώτη μέρα ξεκίνησαν τα προβλήματα στο σχολείο του γιού μου, του Οδυσσέα. Του μικρού. Πολύ δυνατό bullying λόγω του βίντεο σου. Ενώ πριν δεν είχε ποτέ τίποτα ανάλογο. Του έκαναν bullying και αυτό το bullying θα μεγαλώσει κάθε μέρα ενώ είχε ζητήσει να μην κάνουν τέτοιο hate οι fans σου. Ο μόνος που μπορεί να σταματήσει αυτό το bullying είσαι εσύ διαγράφοντας το βίντεο και οι fans να μην το κάνουν re-upload. Και εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να επανορθώσουμε. Γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει με το bullying. Αν αύριο μεθαύριο θα γίνει κάτι με τον Οδυσσέα, θα το έχεις στην συνείδησή σου. Εγώ, παρακαλώ προέτρεψέ το. Ραφαέλ, πατέρας του Οδυσσέα. Ευχαριστώ. Αρχικά, Ραφαέλ, ευχαριστώ που το email σου δεν ήταν προσβλητικό και δεν με έβριζες και τέτοια. Ήταν ανθρώπινο. Αλλά... το γεγονός ότι προτείνεις να σβήσω το βίντεο μου και να συνεχίζεις να βάζεις το μικρό να κάνει αυτά που κάνει παρά να τον βγάλεις από το κανάλι, με προβληματίζει. Επιλογή σας βέβαια, αλλά εμένα με προβληματίζει όταν το σκέφτομαι. Δεν θα πω τους λόγους. Για να τρώει bullying σημαίνει πιο πολλοί άνοιξαν τα μάτια τους στο τι γίνεται, όχι εξαιτίας μου. Εγώ επίτηδες δεν είπα κάτι για τον Οδυσσέα στο βίντεο γιατί είναι όντως μικρός. Νομίζω δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι γίνεται. Στην ουσία δεν ανάφερα καν τα ονόματα σας και τα προσωπικά σας στο βίντεο. Δεν χρειαζόταν. Και σε αυτούς που βλέπουν τώρα, αν έχετε οποιαδήποτε σχέση με το bullying του μικρού, σταματήστε το! Δεν φταίει ο μικρός. Άλλοι φταίνε. Είναι πολύ άσχημο το bullying. Έφαγα και εγώ bullying στο σχολείο. Σταματήστε το. Ο μικρός απλά κάνει αυτά που του λένε. Επίσης αυτό που με προβληματίζει είναι η φράση «Ο μόνος που μπορεί να σταματήσει αυτό το bullying είσαι εσύ διαγράφοντας το βίντεο και οι fans να μην το κάνουν re-upload». Δηλαδή η έννοια σου είναι ακόμα εκεί. Friendly advice. Οργάνωσε τις προτεραιότητες σου. Επίσης, αν αύριο μεθαύριο θα γίνει κάτι με τον Οδυσσέα, θα το έχεις στην συνείδησή σου. Γνώμη μου, μην ξανατολμήσεις να χρησιμοποιήσεις την ενοχή για να πάρεις αυτά που θέλεις. Δεν έβαλα εγώ τον γιο μου να συμπεριφέρεται έτσι δημοσίως στο YouTube. Στην δική σου συνείδηση είναι αυτό.